Φτάνει αυτός ο μισός χρόνος για να καταγγείλουμε από τούτο εδώ το βήμα το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη ενάντια στην κινητοποίηση, ενάντια στη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ένα οργανωμένο σχέδιο καταστολής της συγκέντρωσης αυτής. Και είναι σχέδιο απέναντι στη μεγαλύτερη συγκέντρωση, σε μια συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων, μαθητών και φοιτητών. Πώς εξελίχθηκε αλήθεια αυτό το σχέδιο? Αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και δυνάμεις καταστολής, η κυβέρνηση δηλαδή, τα επεισόδια που έγιναν από συγκεκριμένες ομάδες στο Σύνταγμα και αυτές τις ομάδες τις κατεύθυνε η κυβέρνηση, οι δυνάμεις καταστολής, να πάνε και να κατευθυνθούν στον κύριο όγκο της συγκέντρωσης, δηλαδή στη Σταδίου, ούτως ώστε προσχηματικά αξιοποιώντας αυτές τις ομάδες, να προσπαθήσει να διαλύσει τη συγκέντρωση, να διαλύσει την πορεία πετώντας χημικά στους διαδηλωτές. Είναι ένα σχέδιο γνωστό, το οποίο τα έχετε ξαναπαίξει πάρα πολλές φορές. Αλλά ό,τι και να κάνετε, δεν πρόκειται να σταματήσετε την οργή του λαού και της νέας γενιάς. Δεν πρόκειται να σταματήσετε την οργανωμένη δράση των δεκάδων χιλιάδων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι σήμερα διαδήλωσαν, ακολουθώντας το κάλεσμα των εργατικών σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων, των μαθητικών κοινοτήτων. Και η οργή του λαού είναι ένα ποτάμι φουσκωμένο, που θα παρασύρει και θα τιμωρήσει τους υπεύθυνους των εγκλημάτων, αλλά και αυτής της πολιτικής που οδηγεί το λαό και τη νέα γενιά σε αδιέξοδα. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, για ακόμη μια φορά καταγγέλουμε το οργανωμένο αυτό σχέδιο της κυβέρνησης. Υπόθηκαν ορισμένα ζητήματα και θα αναφερθώ μόνο λεκτικά στην τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Μέρα 25. Το απόσπασμα που διάβασα ακριβώς επιβεβαίωσε την κριτική του ΚΚΕ. Ποια είναι η κριτική που κάνει το Μέρα 25? Σε κάποιους κακούς τροϊκανούς. Σε κάποιους κακούς τροϊκανούς, δηλαδή είναι ένας κούφιος χωρίς νόημα και χωρίς ουσία επιφανειακός αντιμνημονιακός λόγος. Λες και τιμωρούν, θέλουν να τιμωρήσουν κάποιοι την Ελλάδα. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί βεβαίως η πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των υδάτινων πόρων, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής που ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Και δεν είναι ζήτημα τα μνημόνια για να επιβληθεί αυτή η πολιτική στην Ελλάδα. Αξιοποιήθηκαν βεβαίως τα μνημόνια για να επιταχυνθεί η υλοποίηση αυτής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου θυσιάζει τις ανθρώπινες και τις ανάγκες. Αυτή είναι η τεράστια ειδοποιώς διαφορά μας. Εμείς βάζουμε συνολικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε κάποια αποτυχημένα πρόσωπα ή σε κάποιους κακούς τροϊκανούς. Ένα το κρατούμενο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και δεν είναι τυχαίο, ότι συνολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα στοιχεία για τους σιδηροδρόμους είναι τρομακτικά. Τα ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Μόλις το 2021 καταγράφηκαν 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα, με συνολικά 636 νεκρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 636 νεκροί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων 97 αφορούσαν συγκρούσεις με τοπικές τρένων. Να λοιπόν, η απελευθέρωση συνολικά των σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει στην εκατόμβες αυτών των νεκρών. Και δεύτερον, όσον αφορά την θέση του κ. Βαρουφάκη για τον ΟΣΕ και για την Κόσκο, τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο απαντάνε πολύ συγκεκριμένα ότι, για παράδειγμα, δηλώνοντας στο ΣΤΑΡ και στον κύριο Χατζηνικολάου, τι είπε το 1995, το 2015 έλεγε: «Αν μου θέσεις το ερώτημα τι θέλουμε να κάνουμε με τους σιδηροδρόμους, θα σου απαντήσω ευθαρσώς ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, Υπουργός Οικονομικών, ως ελληνικό κράτος να κάνουμε τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες, οπότε είσοδος ιδιωτών στον ΟΣΕ είναι απαλύτως απαραίτητη για να μπορέσει η Ελλάδα να περάσει από το 19ο στον 21ο αιώνα, όσον αφορά τους σιδηροδρόμους». Δήλωση.
Όπως αντίστοιχη δήλωση έκανε και για την Κόσκο, ότι έβαλε σημαντικό χέρι στο να αλλάξει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δεν αξίζει να ασχοληθώ περισσότερο με αυτές τις τοποθετήσεις, για το νομοσχέδιο όσον αφορά τη βία τη σχολική και την αντιμετώπιση της, αναφέρθηκε και ο εισηγητής του ΚΚΕ, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας. Όλο αυτό το οποίο απουσιάζεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι οι κοινωνικές αιτίες της βίας. Η βία, κυρία Μακρύ, δεν είναι ζήτημα πολιτισμού. Η βία έχει κοινωνικές αιτίες. Και αυτές οι κοινωνικές αιτίες βρίσκονται στα τρομακτικά οικονομικά αδιέξοδα τα οποία βιώνει η λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Είναι η τραγωδία και η επιδείνωση των συνθήκων διαβίωσης αυτών των λαϊκών οικογενειών και τα καταστρεμμένα όνειρα των νέων ανθρώπων για το αύριο. Δεν έχουν ελπίδα για το αύριο με αυτή τη ζωή που έχετε ετοιμάσει για τα νέα παιδιά. Δεύτερον, οι αιτίες της βίας βρίσκονται στις συνθήκες των σχολείων, όπου επί της ουσίας είναι ένα σχολείο που αποθεί, γιατί είναι ένα απέραντο εξεταστήριο. Δεύτερον, γιατί καλλιεργεί το μαθητικό ανταγωνισμό, ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Και τρίτον, γιατί έχει τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές. Μη σύγχρονα κτίρια, ελλείψεις παντού. Και από αυτή την άποψη, βεβαίως, σε αυτά τα ζητήματα, το νομοσχέδιό σας δεν απαντά στις κοινωνικές αιτίες. Και από τη στιγμή λοιπόν που οι κοινωνικές αιτίες είναι και παραμένουν και είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σύστημα της εκμετάλλευσης, το οποίο υπηρετείται, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε αυτές τις αιτίες. Και βεβαίως υπάρχει δράση κυκλωμάτων από τους χουλιγκανισμούς μέχρι τα ναρκωτικά που προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτή τη βία για δικό της σκοπό. Γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι η οργή της νέας γενιάς των μαθητών απέναντι σε αυτό το μέλλον που τις έχετε ετοιμάσει, αυτό το σήμερα και το αύριο που τις έχετε ετοιμάσει, πρέπει να πάρει οργανωμένα χαρακτηριστικά που να στοχεύσει τον πραγματικό εχθρό, τον πραγματικό αντίπαλο και να οδηγήσει στην ανατροπή των βασικών αυτών αιτιών που την έχουν οδηγήσει στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης της.